στο τέλος του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά, οι δράσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και μάλιστα με αμείωτο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ένταση. Έτσι, μία ακόμα συνεργασία έρχεται να πλαισιώσει τις πολλές δράσεις που γίνονται στο Δήμο Χανίων. Ο Δήμος Χανίων, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τον Ορίζοντα και με όλους τους, με όλα τα υπόλοιπα τμήματα που εμπλέκονται από το Δήμο Χανίων, βρίσκεται εδώ για το Street Festival, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από τις 19 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 31. Αυτό που έγινε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία θέληση για συνέδρεση, για συνεργασία, για συνέργεια, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε για μια ακόμα φορά τους δημότες των Χανίων να είναι αλληλέγγυοι, να είναι δίπλα στο πλευρό του μεγάλου συλλόγου που ονομάζεται Ορίζοντας και ο οποίος έχει ξεπεράσει τα όρια του Δήμου Χανίων και έχει μια πανελλαδική εμβέλεια. Αυτή λοιπόν, αυτό το διάστημα από τις 19 ως τις 31, αυτό που έχει προγραμματιστεί είναι μια σειρά δράσεων σε συνεργασία με τους υπέροχους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μου, με τον πρόεδρο, τον κύριο Δοντάκη και με τη Ρούλα Τιδρακάκη. Οργανώσαμε λοιπόν δράσεις. Ο Δήμος Χανίων συνέβαλε εκεί που μπορούσε να συμβάλλει, είτε με τις ιδέες του, είτε με την πραγματικά την προσφορά όπου μπορούσε και όπου του ζητήθηκε. Και το αποτέλεσμα, όπως ήδη έχει φανεί μέχρι σήμερα, είναι πέραν των προσδοκιών. Η Τσουδερών έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο πάρτι, σε έναν δρόμο, ο οποίος χαρά μόνο μπορεί να δώσει τόσο για τους εκεί καταστηματάρχες, όσο και για όλο το Δήμο Χανίων. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να έρθουν, να περάσουν, να δώσουν το παρόν σε αυτές μας τις δράσεις, οι οποίες καθημερινά είναι πολλές και είναι διαφορετικές. Ένα στίγμα για τα Χανιά που μένει ως αποτύπωμα και που ευελπιστούμε ότι θα γίνει θεσμός κάθε χρόνο στο ίδιο μέρος για τον ίδιο μεγάλο σκοπό. Θέλω και εγώ από την αγιά μου να ευχαριστήσω όλους που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Το Δήμο Χανίων, όλους τους φορείς των Χανίων, γιατί είναι πάρα πολλοί και θέλω να πω ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα όταν συνεργαζόμαστε. Η κυρία Ζερβουδάκη εκτενώς αναφέρθηκε στο τι γίνεται και τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι, θέλουμε να έχουμε μία δράση η οποία θα είναι κάθε χρόνο και θα είναι κάτι που θα είναι κάτι εξαιρετικό για την πόλη των Χανίων και δεν θέλουμε μόνο τη Τσουδερών, θέλουμε όλη την πόλη των Χανίων να είναι μία γιορτή και να συμμετέχουν όλοι. Εμείς, σαν Ορίζοντας, καλούμε τους Χανιώτες να έρθουν να μας γνωρίσουν καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο να προσφέρουν, είναι και να πάρουν από τον Ορίζοντα. Και αυτές οι δράσεις που κάνει ο Ορίζοντας είναι για τους Χανιώτες, είναι για τους συμπολίτες μας και ναι, σας περιμένουν. Σας θέλουμε να μας γνωρίσετε με ένα άλλο τρόπο και να συμμετέχετε στις δράσεις. Ελάτε να περάσουμε καλά, να γνωριστούμε και καλούμε όλους τους εθελοντικούς συλλόγους να έρθουν. Γιατί εμείς πιστεύουμε στον Ορίζοντα, όταν είσαι εθελοντής κάπου, είσαι εθελοντής παντού και σας περιμένουμε. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες προτάσεις και τις υλοποιούμε. Και ευχαριστούμε όλους τους φορείς που βοηθάνε σε αυτό το στόχο. Η προσέλευση του κόσμου σε αυτό το πρώτο Street Festival που διοργανώνουμε φέτος είναι συγκινητική. Ήδη από τις πρώτες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί αυτές τις ημέρες μπορούμε να δούμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αγκάλιασε άλλη μία ιδέα και μαζί με το Δήμο Χανίων, την και παιδί ΧΚΑΜ και τον Εμπορικό Σύλλογο είμαστε έτοιμοι και για περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Χθες συγκεκριμένα μαγειρέψαμε με την κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος, οι οποίοι ήρθαν με αγάπη, με μεγάλη χαρά να μαγειρέψουν και να προσφέρουν περισσότερες από 100 μερίδες στους συνανθρώπους μας. Επίσης, έχει ξεκινήσει από τις 19 του μήνα έκθεση φωτογραφίας στον πολυχώρο δράσεων του Συλλόγου Ορίζοντας στη Τσουδερών 38α, με έργα από εθελοντές φωτογράφους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς βοηθάνε και στηρίζουν το έργο του Ορίζοντα, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν προσφέρει, έχουν χαρίσει 68 έργα, τα οποία μπορεί ο κόσμος να τα δει και αν επιθυμεί να τα βάλει στο σπίτι του και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει το έργο του Ορίζοντα. Αύριο σας περιμένουμε, θα έχουμε δύο πολύ όμορφες δράσεις. Οι Cretan Gunners θα μας δείξουν
το rugby. Θα μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει να παίξει λοιπόν rugby. Επίσης θα γίνει ένα quiz γρίφων από τους εθελοντές μας. Τις επόμενες ημέρες η Φρίνη και ο Δημήτρης θα χορέψουν μαζί μας ταγκό. Θα ξεκινήσει μπαζάρ βιβλίου από την Terra Verde. Έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας την Τετάρτη το απόγευμα στις 8 η ώρα και αμέσως μετά θα γίνει ένα κοκτέιλ πάρτι με ποτό και με όμορφη μουσική. Θα γίνουν διάφορες προσπάθειες να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με τη σπουδαιότητα της δωρεάς μυελού των οστών στο φαρμακείο του κ. Σμοντάκη στην Οδό Τσουδερών, όπως επίσης και την πρώτη μέρα έγινε μια πολύ σπουδαία προσπάθεια από το Σύλλογο Αιμοδοτών Δωτών Άγιος Ιωάννης και το νοσοκομείο, το τμήμα αιμοδοσίας, όπου συγκεντρώθηκαν 12 φιάλες αίματος και έγιναν αρκετές καταγραφές δωρεάς μυελού των οστών. Και στις 30 του μήνα η παραδοσιακή στράτα που για φέτος γίνεται στην πόλη μας θα περάσει από την Οδό Τσουδερών παράλληλα με την Λευκή Νύχτα που ετοιμάζει ο Εμπορικός Σύλλογος, την εθελοντική αιμοδοσία και την καταδρομία την 20η κατά σειρά, όπου θα γίνουν πολλά event για μικρούς και μεγάλους. Και όλο αυτό θα κλείσει με ένα closing party με κριτική παρέα. Στις 31 του μήνα θα κλείσει το πρώτο street festival που ετοιμάζουμε και νομίζω τότε θα μπορούμε να κάνουμε έναν όμορφο απολογισμό και να δούμε πόσα καταφέραμε και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα.